Επιστρέψαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μεγαλύτερο talk show της Ελλάδος. Είτε μικρός είτε μεγάλος, ό,τι και αν είσαι, όταν τους βλέπεις τους χαζεύεις. Είναι νέα παιδιά γεμάτα τρέλα και φαντασία και η δουλειά τους είναι να διασκεδάζουν τον κόσμο. Συνήθως εμφανίζονται στους δρόμους, στις πλατείες, με ξυλοπόδαρα, πετάνε φωτιές, πάνε σε μεγάλα event. Ξεκινάτε και γράφετε τώρα σιγά σιγά. Αλλά τα υπόλοιπα θα μας τα πούν οι ίδιοι. Απόψε λοιπόν μαζί μας για ψηλή κουβέντα. Τα ξέφρενα φρικιά Productions ή αλλιώς Founding Freaks Productions, όπως λένε και οι ίδιοι. Ένας μπορεί να μπαίνει σιγά σιγά μέχρι να τελειώσει. Γεια σου. Γεια σου. Και ο επόμενος, παρακαλώ. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις εσύ? Εγώ είμαι ζογκλέρ. Ζογκλέρ, κάτσε εδώ πέρα. Εσύ? Εγώ είμαι γενικό καθηκόντων. Μάγος θα έλεγα. Ο μάγος. Ο μάγος. Γι' αυτό πήρες τα λεφτά. Εσύ τι κάνεις? Τατουάζ, βλέπω. Καλώς σας βρήκαμε. Εσύ τι κάνεις? Εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι της βραδινής διασκέδασης και τον πάρτι. Μουσική, ποτά και τέτοια. Μουσική. Μουσική. Έχουμε και άλλα από κάτω, μα θες και τοίχο. Εσύ να σε ξέρω την τηλεόραση. Τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Πώς είστε? Καλά είμαστε. Λίγο στην πίεση τον τελευταίο καιρό. Ναι. Τώρα 4 Ιανουαρίου βέβαια. Έχουν περάσει τα event. Εντάξει, ναι, είναι έχουμε χαλαρώσει λίγο. Έχουμε χαλαρώσει λίγο. Τα μπαλάκια παρακαλώ, ένα-ένα. Δίνω πάση εγώ. Κρατάει όποιο θέλει, όποιο χρώμα θέλει. Οκ. Ορίστε. Ποιοι είστε καταρχήν? Πείτε το εσείς σωστά, γιατί εγώ το έκανα Άρτσι Μπούρτσι. Είμαστε οι Frantic Freaks Productions. Που σημαίνει στα ελληνικά, γιατί μας βλέπουν ξέφρενα και... Ξέφρενα φρικιά. Ξέφρενα φρικιά. Ναι. Που σημαίνει αυτό, τι εννοείται που με το σημαίνει όνομα? Ότι όταν ήμασταν πιο νέοι, ναι, είμαστε ακόμα εναλλακτικοί. Αλλά όταν είστε ακόμα νέοι, νομίζω θα μου λέγες. Ναι. Είμαστε ακόμα νέοι, είμαστε ακόμα εναλλακτικοί. Απλά όταν ήμασταν πιο νέοι ακόμα, είχαμε ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, μας κοιτούσαν και λίγο έτσι, ναι, παράξενα. Οπότε λέγαμε, μα τι είμαστε και μας κοιτάνε έτσι φρικιά. Είμαστε, ναι, είμαστε ξέφρενα φρικιά. Ξέφρενα οπότε φρικιά. Ναι. Και έμεινε αυτό. Και έμεινε. Είστε παρέα από χρόνια, ας πούμε, από παλιά όλοι? Όχι, δεν ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Απλώς ο καθένας είχε το ξέφρενο φρικιό μέσα του. Ναι, και σμίξατε. Προσθέθηκαν, ας πούμε, αυτά τα. Ποιος το ξεκίνησε όλο αυτό? Εγώ. Εσύ. Και ποιος ήρθε μετά? Εγώ. Μετά... Πώς εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια? Μετά ο Θανάσης. Μπορώ να πω ότι εγώ είμαι ο τελευταίος. Α, ναι. Ο Μάγος είναι τελευταίος. Δεν μπορώ να πω ότι είσαι τελευταίος, γιατί έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές μέχρι να πούμε ότι okay, ναι, είναι επίσημη συνεργασία και είμαστε ομάδα. Οπότε υπήρχε αυτή η συνεργασία και από πριν. Σαν επίσημο όμως να μπει στην ομάδα να δέσει. Σαν επίσημο μέλος, ναι, είναι ο τελευταίος ο οποίος έχει ενταχθεί. Μετά ο Βαγγέλης και μετά η Μελίνα. Πόσα άτομα παρτίζουν όλη την ομάδα? Δεν έχουμε σταθερό αριθμό. Πολλά. Πολλά, ε. Πολλά γενικότερα. Μου είπατε πριν ότι είναι σε όλη την Ελλάδα εξαπλωμένη. Ναι. Μπορεί να πάτε εσείς πάνω, ας πούμε, να βρεθείτε, να κάνετε κάποιο show. Εγώ μπορεί τώρα, να κατέβουνε. Εγώ τώρα, ας πούμε, έχω μετακομίσει Αθήνα. Α, ναι. Ο Θανάσης ήταν εδώ για κάποια χρόνια, τώρα είναι Αθήνα. Μάλιστα, κατάλαβα. Σπουδάζετε εδώ πέρα. Εγώ πώς έτυχε? Από εδώ. Α, είσαι από εδώ εσύ. Και το ρέθμιο. Και εγώ από εδώ. Από τον Άγιο Νικόλαο. Από τον Άγιο Νικόλαο. Κοντοχωριανή. Ωραία. Τα άλλα παιδιά. Ο Θανάσης είναι από την Αθήνα. Ηρακλειδάκη. Ηρακλείο, ναι. Ωραίο. Εσύ. Και εσύ Ηρακλείο. Ωραία, μια χαρά. Βρίσκεστε λοιπόν, κάνετε show. Τι ακριβώς κάνετε? Εσένα σε έχουμε δει στην τηλεόραση και πρόσφατα. Και όχι μόνο. Ισχύει αυτό? Ισχύει, ναι. Μου είχε γίνει μια πρόταση να πάω στην Ελλάδα, έχει ταλέντα. Σου έγινε πρόταση, το λες εσύ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άλλοι δεν το λένε ότι τους έχει γίνει πρόταση, λένε πήγα και τέτοια. Είναι τιμητικό. Ωραία, αυτό, ίσα ίσα. Εγώ δεν ξέρω πώς με βρήκαν. Υποθέτω ότι κάποιος φίλος έστειλε την αίτηση. Α, ωραία. Οπότε μίλησα με κάποιους από την παραγωγή. Εγώ δεν ήξερα γιατί. Γιατί να πας, εννοείς? Ναι. Όχι, γιατί με παίρνανε οι συγκεκριμένοι. Μάλιστα. Μετά κάπως βγάλαμε στην αρχή. Δεν ήθελα και να πάω κιόλας. Είπα, εντάξει, άμα ήταν να πάω, θα πήγαινα στα 15 μου.
Που το είχα και πιο. Τώρα είμαι 30. Κλείεται. Κι όμως έχω και δύο παιδιά. Έχεις δύο παιδιά, ε. Ναι. Τη Σελήνη και τον Αιγαία. Να σου ζήσω. Αιγαίας. Ωραίο όνομα. Και Σελήνη. Σελήνη. Γη και ουρανός και θάλασσα. Ναι. Πώς το τέλειξα, ε. Και κουτάω μόνο μου, ξέρεις. Μάλιστα. Τα άλλα παιδιά γιατί δεν τα παίρνεις μαζί σου. Δεν υπήρχε χρόνος να ετοιμάσουμε. Α, ναι, τελευταία στιγμή. Κάτι, ναι, ήταν πολύ τελευταία στιγμή. Είχαμε μία εβδομάδα να προετοιμαστούμε. Κατάλαβα. Τα άλλα παιδιά έχουν όμως το ταλέντο, πιστεύεις εσύ. Για πώς δεν είναι. Αρχηγός που είσαι. Εννοείται. Πείτε μου τι κάνει ο καθένας σας. Εσύ, ας πούμε, εσύ έχουμε δει με ξυλοπόδαρα. Ναι, είμαι ξυλοπόδαρη. Σε έχουμε δει με φωτιές. Ναι. Ζογκλέρ, τι άλλο κάνω, λοιπόν. Ζογκλέρ. Animation κάνω. Ωραία. Σε παιδάκια και σε ξενοδοχεία. Α, ωραία, ναι. Ας πούμε. Αναλαμβάνουμε παιδικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι, παιδικό animation σε γάμους, σε βαφτίσεις. Παντού, κατάλαβα. Παντού, ναι. Με Δήμου συνεργαζόμαστε. Αυτά ουσιαστικά, ναι. Εσύ κάνεις μουσική, μας είπες, ποτά βάζεις. Όχι, όχι, μόνο τη μουσική. Μόνο το μουσικό κομμάτι έχεις. Ναι, τη μουσική. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, την ώρα που κάνουν τα άλλα παιδιά τα ζογκλερικά και όλα, ναι, αυτά. Είμαι εγώ από πάνω και εσύ παίζω. Εσύ κάνεις τη μουσική. Εγώ ή κάποιος άλλος. Ναι, δεν πάει ακριβώς έτσι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ξεκινήσαμε ως ομάδα διακόσμησης. Τι εννοείς? Σε διάφορα event. Φτιάχνουμε διακόσμηση με string art. Ναι. Φωσφοριζέ κλωστούλες σε μάλιστα. Μεγάλα ξύλινα πλαίσια. Σταμάταλα το 13, ναι. Τα μεγάλα αυτά τα μανιτάρια ήταν δικά μας. Α, ναι, ωραία. Στο ωραία. Alternative Stage. Με τα Μάταλα συνεργαζόμαστε από την αρχή. Κάνουμε το Alternative Stage, τα παιδικά εργαστήρια, τα μουσικοδιαδραστικά. Μάλιστα, κατάλαβα. Τα εργαστήρια ζεγκλερικής, πυλού, τα παιχνίδια του κόσμου, face painting, όλο αυτό που γίνεται στο πάρκινγκ, εν πάση περιπτώσει. Πέρυσι το πήραμε εξ ολοκλήρου εμείς, γιατί ήταν σε συνεργασία τις προηγούμενες χρονιές. Όλα αυτά, δηλαδή, όποιος ήταν βαμμένος είχε πέρασει τα χέρια σας. Ναι. Στα Μάταλα. Ναι. Ωραία, κατάλαβα. Ναι. Και τρέχουμε και διάφορα άλλα έτσι, παιδικά εργαστήρια. Τα Χριστούγεννα ήμασταν στο Austria Resort and Spa, ως καλικάτζερι του Άι Βασίλη. Ωραία. Εκεί έγινε χαμός, εντάξει. Έχει μαζευτεί. Κάθε μάγοι, χρόνο. Ταχυδαχτυλουργοί, ζογκλέρ, τα πάντα. Ναι, τα πάντα, όλα. Κάθε χρόνο. Ανιματέρ σκηνή, η Μαρίνα Σάτι. Που άνοιξε το event, ναι. Πολύ καλή, η Aerial. Τα λέμε. Μπορεί να γράφουμε τώρα, αλλά έχουν γίνει αυτά και ναι. Ξέρεις, εξηγούμε πολλές φορές. Η Aerial Dancers, ναι, πολύ καλή όλη τους. Τα άλλα παιδιά, εσύ μάγη μου. Εγώ, ας πούμε, ότι δημιουργώ καταστάσεις. Αυτή είναι λεπτή η μαγεία μου γενικά. Μάλιστα. Είμαι μουσικός. Είμαι ηχολήπτης, τεχνικός, έχω ασχοληθεί με τις παραγωγές, ας πούμε. Α, γι' αυτό μου λες λίγο απ' όλα ότι κάνεις. Ναι, και λύνω προβλήματα, δημιουργώ καταστάσεις. Με ένα μαγικό τρόπο. Μ' αρέσει η κοινωνία εμιλεκτική, ας πούμε. Μ' αρέσει η τέχνη. Και μ' αρέσει να δημιουργώ καταστάσεις, γι' αυτό μ' αρέσει και η παραγωγή, ας πούμε. Αυτός είναι κάπως και ο ρόλος μου μέσα στην κατάλαβα. Είναι και το damage control. Όταν κάποιος θα αγχωθεί και θα αρχίσει να. Θα νάσει εδώ. Μια αγκαλιά. Δίνει το μεντάρι. Με ένα μαγικό τρόπο βγάζει ένα μεντάρι. Πάμε για ένα ποτάκι. Πέρα από αυτό. Αυτό βασικά είναι η δουλειά σας εξ ολοκλήρου. Από αυτό πληρώνεστε και ζείτε από αυτό ή κάνετε και άλλα πράγματα? Μπορεί κάποιος να ζήσει πλέον μόνο με αυτό, σαν να μην είναι ματέρ, σαν... Μπορεί να ζήσει κάποιος από αυτό, αν το κυνηγήσει και πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει και ναι. Δεν το χρησιμοποιεί για γρήγορα χρήματα ή μια εξυπέτα. Και το στήσει όμορφα μπορεί να ναι. Ζήσει από αυτό, ας πούμε. Ώστε να κάνει και τις διασυνδέσεις του, η να μπορεί να πάει... Η γυναίκα που με έβαλε εμένα στο χώρο, πιτσιρίκα, είναι η Μαρουλίτα. Ναι. Την ξέρουμε εδώ στο Ηράκλειο, είναι γνωστή παντού. Έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ναι, κατάλαβα. Ας πούμε, ζει από αυτό. Εγώ τον τελευταίο καιρό φτιάχνω και κοσμήματα. Ας πούμε, γενικά, με πάρα πολλά το πράγματα. Έχω αφήσει αυτό γιατί. Τα κοσμήματα εννοείς. Ναι, γιατί το animation. Οπότε πάει καλά το άλλο. Πάει πάρα πολύ καλά η δουλειά και ειδικά μετά το ταλέντο ήρθαν πάρα πολλές προτάσεις. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Μετά το Ελλάδα έχει ταλέντο, πρέπει να έγινε. Έγινε, δεν το περίμενα. Να πας παντού, ε. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, μόνο αυτόγραφα που δεν μου έχουν ζητήσει. Αλήθεια. Ναι. Όταν είσαι ξυλοπόδαρα, σου έχουν ζητήσει αυτόγραφο. Πάνω στο και να πρέπει να σκύψεις. Έτσι, να... Μπορώ να σκύψω. Δεν μου έχουν ζητήσει ακόμα αυτόγραφο. Πόσοι ξυλοπόδαροι υπάρχουν στο Ηράκλειο, ή είσαι πάντα εσύ αυτή που βλέπουμε?
Όχι, δεν είμαι πάντα εγώ. Υπάρχουν και άλλα παιδιά αλλά που κάνουν. Αλλά είμαι και παντού. Είσαι και παντού. Υπάρχουν και άλλα παιδιά. Ναι. Ναι, ναι. Με τα υπόλοιπα θέματα, εσύ μου είπες τι κάνεις. Εγώ, ναι. Εγώ είμαι ζουγκλέρ. Ζουγκλέρ, δηλαδή κάνεις. Κάνεις τα θέματα με τις φωτιές και με αυτά τα κάνεις. Κάνω φωτιές, αυτά λέγονται πόη που γυρίζουν. Ναι, συγγνώμη, δεν τα ξέρω ακριβώς τις ορολογίες, γι' αυτό. Παίζω πόη, παίζω κοντάρι, παίζω λίγο έτσι βεντάλιες, είναι κάτι άλλο. Ναι. Λίγο πιο εντυπωσιακό. Έχω πολλές φωτιές. Με τρία μπαλάκια κάνουμε τέτοια. Το παιδί που κάνει τρία μπαλάκια δεν είναι. Ξέρουμε ότι αυτή ήταν η ροή. Επειδή έχουμε και τα μπαλάκια, όχι τίποτα, να μας δείξει κάτι γρήγορο. Όχι, δεν κάνουμε μπαλάκια εμείς. Δεν έχουμε ασχοληθεί. Αυτό είναι. Τα ζυγκλερικά είναι δύο κατηγορίες. Είναι τα juggling arts και τα flow arts. Εμείς είμαστε στα flow arts. Μάλιστα. Αυτό είναι juggling, φεύγει από το χέρι σου, ας πούμε, και είναι πολλά. Στο flow είναι. Flow είναι εδώ η ροή, ας πούμε. Η ροή, ναι. Ναι, σαν flow, ναι, αλλά. Ναι, έχει. Εννοείς ότι πάει. Τι εννοείς, σαν flow. Είπες, το άλλο το flow πετάνε. Είναι τα... η ροή. Δεν μπορούν να ναι, πούμε ροή είναι... και τα μπαλάκια που πετάνε πάνω. Δεν εγώ ρωτάω τώρα το... πράγματα, ξέρεις. Εντάξει, τα μπαλάκια, οι κορίνες, οι κρίκοι, τα μαντιλάκια. Ό,τι φεύγει λοιπόν από τα χέρια. Ό,τι φεύγει και είναι πολλά είναι τα juggling arts. Μάλιστα, και κατάλαβα. Τα flow arts είναι το κοντάρι, τα πόη. Που είναι λίγο πιο, έτσι, πιο ονειρικά, πιο ρομαντικά, ναι, μπράβο, πιο μελωδικά. Που... παίρνουν και μία ορμή και μετά κινούνται μόνα τους. Είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Είναι και κάτι σαν χορό. Μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Εσύ είχες κάνει, νομίζω, τη δεύτερη φορά στο ταλέντο έκανες κάτι με κάτι τέτοια όμως. Με τα μαντιλάκια. Με τα μαντιλάκια. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Μπράβο. Πού σας βρίσκουμε γενικά? Θέλω εγώ να κάνω ένα παιδικό πάρτι. Όχι εγώ, προσωπικά. Θέλω να κάνει κάποιος ένα παιδικό πάρτι. Πού μπορεί να σας βρει? Στο Facebook είμαστε. Ναι. Frantic Freaks Productions ή αλλιώς το δικό μου το προσωπικό. Έλφη Ξωτικομπαλίτσα έχει και επίθετο. Ξωτικομπαλίτσα για ποιο λόγο? Το Έλφη το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν ξέρω. Το έχεις πει βασικά στην τηλεόραση. Μου το έβγαλε ένας φίλος. Είχα βάλει Έλφη και το επίθετο της μαμάς μου κάποτε και μιλούσαμε στο Facebook με ένα φίλο και μου λέει: Οκ, Ξωτικομπαλίτσα. Φίλος ήταν. Φίλος, ναι. Φίλος μόνο. Ναι, και μου λέει: Δεν ξέρω Ξωτικομπαλίτσα. Τι σου είπε, Ξωτικομπαλίτσα? Ναι, ότι... Πώς του ήρθε αυτό? Δεν ξέρω. Εντάξει, ωραίο είναι. Μάλιστα. Πέτυχες αυτό που ήθελες λοιπόν από το ταλέντο εσύ? Από τη στιγμή που έχουν ανέβει με το χέρι σου κατά κάποιο τρόπο, σε παίρνουν τηλέφωνο, ναι, γίνεται okay, χαμός. Ναι, αυτό που ήθελα ήταν όχι να φανώ εγώ. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάμε πολλά όλοι, άτομα. Ναι. Ήταν δύσκολο από ό,τι μας είπες. Έχει γίνει μια συζήτηση. Να πάμε του χρόνου. Α, ήδη, κατάλαβα, ωραία. Όλοι μαζί. Ναι, ήθελα να πάμε όλοι μαζί, δεν ήθελα να εντάξει, πάμε. Το κυριότερο που ήθελες να κάνεις ήταν να φανεί αυτό που κάνετε, φαντάζομαι. Ναι, δυστυχώς δεν βάλαν το όνομα της ομάδας. Εγώ ζήτησα να βάλουν το όνομα της ομάδας. Βάλαν το όνομα το δικό μου. Φάνηκα εγώ, δεν πειράζει, καλό είναι. Θα πάω εγώ μπροστά και θα φέρνω και τους άλλους. Έλφη το καλλιτεχνικό. Ναι. Και το κανονικό. Στεφανία. Μπράβο. Γιατί δεν το είχαμε πει τόση ώρα. Ναι. Τώρα με το πείσαμε από το κοντρόλ. όταν κάνετε κόλπα, κυρίως εσύ δύο με τις φωτιές, έχετε καταπιεί τίποτα βενζίνες, κυροζίνες? Τι είναι αυτά που βάζετε στο στόμα σας? Θες να μιλήσεις πρώτα ή να μιλήσω εγώ? Βότκα είναι αμφιβόλου ποιότητος, τι κάνετε? Είναι παραφινέλαιο. Παραφινέλαιο, ωραία. Και έχω περάσει τοξική πνευμονία από αυτό. Έλα Παναγία. Γιατί δεν τα έκανα σωστά στην αρχή, δεν πρόσεχα. Δεν πήγα με άτομο που να ξέρει. Αυτό το ξεκίνησε μόνο σου, καλά, δεν καταλαβαίνω. Όλα έβαλε παραφινέλαιο στο στόμα και. Όχι, ξεκινάμε. Βλέπουμε εκεί, α, ωραίο είναι, πάμε να το κάνουμε και. Γελάει ο παραγωγός από την άλλη γωνία. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει θέμα. Χρειάζεται κάποιος που θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, που του αρέσει. Χρειάζεται ένα πολύ ειδικό που να ξέρει μερικά πράγματα δίπλα του. Πολύ να του πει τα βασικά, έτσι. Πολύ καλό. Κοίτα, όταν ξεκινάς με το πόδι, ξεκινάς με ένα ζευγάρι κάλτσες και μπαλάκια το τένις μέσα. Δεν είναι κάτι. Εντάξει, ναι. Μετά, όταν θα πας στο κομμάτι της φωτιάς, καλό θα ήταν να έχεις κάποιον μαζί σου τις πρώτες. Αυτό, ναι. Δηλαδή το βλέπει ο άλλος, δηλαδή, θα βάλω λίγο ποτό στο στόμα να το φυσήξω να πάρει φωτιά. Δεν είναι έτσι. Άμα βάλει συνόπνευμα, έχει γυρίσει η φωτιά και έχει μπει μέσα. Σου έχει τύχει αυτό, φαντάζομαι. Όχι. Δεν έχω δοκιμάσει με το συνόπνευμα, όχι. Τι άλλα πρόοπτα μπορεί να σας έχουν συμβεί, μπορεί να συμβούν στα σοου που κάνετε? Να γίνει κάτι στραβό με τα πρόοπ στην ώρα που παίζουμε. Επειδή είναι φωτιά και είναι αναλώσιμα, ναι, και ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου γίνει, μπορεί να ξεφύγει κάποιο κομμάτι φωτιάς.
Έχει τύχει κάτι τέτοιο. Έχει τύχει στην αρχή όταν παίζαμε. Όταν το μαθαίνεις. Ναι, όταν το μάθαινα εγώ προσωπικά σε μένα έχει τύχει. Ρε παιδί μου, είχε φύγει ένα κομμάτι λίγο προς τα έξω. Εντάξει, προφανώς δεν έφυγε πολύ έξω. Έφυγε λίγο, αλλά εμένα με άγχωσε αρκετά. Και εκείνη τη στιγμή όταν παίζεις και βλέπεις κάτι να φεύγει, το κομμάτι της φωτιάς, ας πούμε. Αγχώνεσαι πολύ. Λες, φαντάζομαι, ναι. Στον κόσμο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ανίγουστα. Εσύ με τη μουσική, σου έχει ξεφύγει τίποτα, καμιά αλλαγή, κάτι. Μου έχει ξεφύγει, πώς μου έχει ξεφύγει. Και πόσο σώζεις. Και μια φορά θυμάμαι και έπαιζα. Κουνάει χέρι, σώσει. Απ' την άλλη, κουνάει χέρι. Και την ώρα που έπαιζα, πατούσα τα καλώδια και φύγανε τα καλώδια και ήρθε και μέσα σε εκείνη την ώρα γιατί δεν έβρισκα. Τι γινόταν, πώς παίζει μουσική με υπολογιστή. Με λάπτοπ. Είμαστε η νέα γενιά, δεν έχουμε φαντάσει. Να πω εγώ κάτι για το Βαγγέλη. Ναι, βεβαίως. Για λοιπόν, θυμάμαι ένα event στο Senses Club που τον επότιζε το Βαγγέλη, το ιδιοκτήτης της Ρακές, και του έλεγα, Βαγγέλη, μην πίνεις άλλο. Ο φωτογράφος μία ίσια φωτογραφία, παιδιά, δεν έκανε. Ήταν το πρόσωπό του να παίξει και δεν έβλεπε. Και είναι μια ίσια φωτογραφία, δεν σου βγάλει. Μου βγάλει. Δεν θα πίνεις, Βαγγέλη. Ναι, αλλά έχετε δηλαδή και τα τυχερά σας σε κάθε show. Ό,τι τυχερό και είναι αυτό. Δηλαδή έπινε. Ναι. Μπα, γνώριζε κανένα. Σου ξεχνάω τι ιστορίες. Α, δεν τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε αυτά. Εντάξει, κατάλαβα. Τι προγραμματισμένα event έχετε στο μέλλον, ή δεν είναι κάτι σίγουρο ακόμα? 16 Φλεβάρι έχουμε τη Λευκή Αποκριάτικη Βραδιά στη Σιτία. Ωραία. Ήμασταν και πέρυσι εκεί. Δύο μέρες μετά τον Άγιο Βαλεντίνο, επισημαίνω εγώ. Ναι. Μπορεί για όποιον θέλει. Και μετά κάποια στιγμή μέσα στον Ιούλιο είναι το Φεστιβάλ Τέχνης Δρόμου. Τα Μάταλα μετά φαντάζομαι, θα είστε πάλι εκεί. Τα Μάταλα έχουν αλλάξει πάλι ο σύλλογος ο οποίος τρέχει το φεστιβάλ, οπότε δεν ξέρουμε πάλι για μια φορά. Τελευταία στιγμή πάλι. Θα σας καλέσουν, φαντάζομαι, τελευταία στιγμή θα πάτε εκεί πέρα. Εμείς έτοιμοι είμαστε πάντως. Το ξέρετε το κόλπο, πώς γίνεται. Ευελπιστώ κάποια στιγμή αυτό το φεστιβάλ να αποφασίζει νωρίτερα να μας ειδοποιεί ότι έχουμε δουλειά μαζί του. Πώς σας ήρθε η ιδέα, έτσι μικρή που ήσασταν, φαντάζομαι, να ασχοληθείτε με αυτό? Απλώς το είδατε και σας γοήτευσε, ας πούμε, σας άρεσε και ξεκινήσατε, ή υπήρχε κάτι άλλο? Εγώ από μικρή χορεύω. Μην πεις εσύ, πες εσύ. Σηκώνει χέρι από πριν. Παρακαλώ να μιλήσω. Θέλω να πω δύο κουβέντες. Νομίζω ότι εκφράζω όλους, ας πούμε. Έχει να κάνει πιο πολύ με το να τραβάς το δικό σου δρόμο στη ζωή, ας πούμε. Δηλαδή να κάνεις αυτό που θες και να προχωράς, ας πούμε. Οπότε κάπως έτσι, βλέποντας τις επιλογές σου, διαλέγεις και που θα πας. Και αυτός ο δρόμος ο ατομικός είναι ο πιο θαραλέος, ας πούμε. Το να κάνεις αυτό που θες και να προσπαθήσεις να το κάνεις και συλλογικά εκ των πραγμάτων. Ατομικός εννοείς επειδή είσαι μόνος σου στο stage κατά κάποιο τρόπο? Όχι, ατομικός επειδή είναι κόντρα στα προβλεπόμενα, στα εύκολα, κατάλαβες, στη στάνταρ πορεία, ας πούμε. Στο γραφείο. Και να παίζεις στο δρόμο, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα. Είναι κάτι χωρίς σιγουριά, κατάλαβες. Δεν είναι κάτι που θα σου πει η μαμά σου, αγόρι μου, θέλω να πας να παίξεις στο δρόμο, δεν το κλερικά, ας πούμε, θα σου πει ποτέ. Στο φανάρι εκεί με τις κορίνες, άλλοι έχω δει πολλές φορές. Δεν έχω κάνει εγώ ποτέ. Όχι, καλά, εσένα, τι να κάνεις φανάρι, φωτιά, μπορεί να πάρει κανένα μηχανάκι φωτιά, ξυλοπόδρα, περάσει κανένας από κάτω σου. Όχι, εντάξει, κοίτα, τα ξυλοπόδαρα μου είναι τα μεγάλα, οπότε μηχανάκι θα μπορούσε να περάσει από κάτω από τα πόδια. Πόσο ύψος είναι τα ξυλοπόδαρα? Είναι συν ένα μέτρο. Ένα μέτρο είναι μόνο, από εκεί που πατάς, δεν κατάλαβα. Ναι, ένα μέτρο από το έδαφος. Ναι, όλο είναι ένα μέτρο μόνο. Από εκεί που πατάς είναι ένα μέτρο. Από εκεί που πατάω, από εκεί που είναι η βάση. Ναι, είναι ένα μέτρο. Ναι, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, παιδιά. Τα κλασικά είναι, 75 εκατοστά. Α, νόμιζα ήταν πιο πολύ, πιο ψηλά, γι' αυτό ρωτάω. Εντάξει, στο 1,5 μέτρο πλέον είσαι μόνο για παρέλαση. Δεν μπορείς να... Μεγάλα βήματα εννοείς και πας πέρα. Και δεν είναι και τόσο σταθερά, είσαι πολύ... Θέλει μεγάλη μαγιά για να... Χωρίς αέρα θέλει και τέτοια. Ναι, θέλει μεγάλη μαγιά το 1,5. Δεν είναι Ηράκλειο αυτά. Φυσάει εδώ πέρα. Έχει τύχει ποτέ να φυσάει πολύ και να πας να χάσεις την ισορροπία σου? Ναι. Πέρυσι στο Austria Resort and Spa έχω ανέβει νερά, είδα στα ξυλοπόδρα με μια φουστάρα τέτοια και φυσάει και κόντεψε όντως να με πάρει. Κρατήθηκα από κάτω. Δεν έπεσε. Και... Όχι. Μπράβο. Το ακυρώσαμε το σοπ. Α, ναι, δεν έγινε γι' αυτό το λόγο εννοείς. Δεν γινόταν να βγω έτσι με τέτοια. Κάτι άλλο να έκανες εκτός από τα ξυλοπόδρα? Μόνο φωτιές. Πάρε φωτιά όλο το Austria Resort. Εκεί πέρα να γίνει παρανάλωμα. Τέτοια γκάφα όχι, έχω βάλει φωτιά στα μαλλιά μου όμως. Α, ωραία.
Τώρα έχει κοτσιδάκι, εντάξει. Καμένα ένα ακόμα, ξέρει. Όχι, εντάξει. Μάγια μου, μπορείς να μου κάνεις κάτι τώρα γρήγορο? Κοίτα, η μαγιά μου είναι πιο λεπτή. Μπορώ όμως, άμα θες, ένα-δύο μηνάκια να σου ετοιμάσει κάτι πολύ δημοσίευμα. Μαγική απάντηση. Μπράβο, πολύ καλός. Πολύ καλός. Εσύ μια μουσική να μου παίξεις. Beatbox. Όχι, δεν έχω βάλει την κασέτα. Αυτό ήταν sample. Αυτό ήταν ένα sample. 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 Τι είναι αυτό? Είναι αυτά τα ηχητικά που πετάνε μέσα στα αυτό, κομμάτια. Να δειγματώ. Πώς είχα εγώ τον Ντάνι Μανίδη και έλεγε εξωτικό μέσα στο κομμάτι μου αυτό το δεύτερο. Αυτό είναι ένα σάμπλ. Ναι, οπότε ναι, ναι. Και αυτό το δικό σου. Θα το πάρω, το βάλω σε ένα κομμάτι. Ναι, είναι ένα σάμπλ αυτό. Εκεί είναι η μαγεία, δεν θα σου φτιάξω. Θα το φτιάξουμε τώρα, θα δεις. Τι θέλετε να μας πείτε άλλο και δεν σας έχουμε ρωτήσει? Να σας πούμε. Α, να πούμε για τα μουσικοθεραπευτικά που κάνουμε. Βεβαίως. Έχουμε συνεργαστεί, είχαμε στενή συνεργασία με το θεραπευτήριο του Αγίου Νικολάου. Τώρα εκεί που είμαι ψάχνομαι να δω πώς θα μπορέσω να κάνω κάτι παρόμοιο. Σαν show το κάνεις? Όχι. Μόνη σου. Μουσικοθεραπευτικό. Μάλιστα. Εγώ με άλλους τρεις συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι της ομάδας. Δύο από τα παιδιά κάναν γιόγκα και άλλο ένα παιδί το οποίο έχει διαβάσει και έχει ασχοληθεί πολύ έτσι με την παιδεία και την εκπαίδευση. Κάναμε λοιπόν μουσικοχορευτικά σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ναι, στο θεραπευτήριο του Αγίου Νικολάου. Πήγαιναν πολύ καλά, τους ετοιμάζαμε για σοου δικά τους. Α, να παίξουν τα παιδιά μόνα τους, ωραία, ωραία. Μάλιστα, πέρυσι είχαμε κάνει ένα σοου την ημέρα ατόμων με αναπηρία και με ρωτούσαν οι ειδικοί πόσους μήνες δουλεύαμε με τα παιδιά. Δουλεύαμε 6 μέρες με τα παιδιά. Και πάθουν πλάι αυτά, ναι, κατάλαβα. Δεν είναι χαζά αυτά τα άτομα, θέλω να το τονίσω. Δηλαδή, ένας αυτιστικός δεν είναι χαζός, απλά δεν επικοινωνεί το ίδιο με εμάς. Και είναι το πώς θα του μιλήσει και πώς θα του δώσει αυτά που θα του δώσει. Άμα πας ότι ναι, εγώ είμαι εδώ γιατί εσύ δεν είσαι καλά και ήρθα, ναι, να σε κάνω καλά. Και θα σε κάνω εγώ καλά, ναι. Έχω πάει σαν φίλοι τους, παίζουμε, δεν είναι δουλειά αυτό, δεν κάνουμε πρόβες, είναι παιχνίδι. Μου λένε τα παιδιά, ας πούμε, που μόνο τις θέλουν. Αυτό θέλω να συνεχίσω. Αυτό γίνεται στον Άγιο Νικόλαο. Γινόταν στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα, στην Αθήνα αλλού, τώρα ψάχνω να δω πώς και τι. Πώς μπορείς να το, ναι, να βρεις, να το φτιάξω, ναι, αυτό. Μιλάω με μια κοπέλα, μήπως συνεργαστούμε με τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, αλλά αυτό θα γίνει από του χρόνου και μετά, αν γίνει. Κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα παιδιά, κάτι άλλο, τι κάνετε εσείς? Καλά είμαστε, ευχαριστώ. Καλά είμαστε. Εσύ τι μουσικά έργα να παίζεις? Παίζω διάφορα, εντάξει. Ασχολούμαι λίγο. Τα έχω ψηλά αφήσει. Πέρα από τον υπολογιστή που παίζει μουσική. Εντάξει, παίζω παραδοσιακά. Λίγο σαντούρι. Μαντόλα, ξέρω εγώ. Μαντόλα. Το λαουτάκι μου έχω εκεί, το γρατζουνάω. Το μαντόλα τι? Μαντόλα, είναι λίγο πιο μεγάλο από το μαντολίνο, λίγο πιο μικρό από το λαούτο. Α, ωραία. Στη μέση. Ωραία, κατάλαβα νομίζω ποιο είναι. Νομίζω κατάλαβα. Η επόμενη. Η επόμενη, εκτός από ζωγκλερικά, ναι, κάνει και παντούς είδους δουλειές. Φτιάχνουμε posters, flyers, γραφιστική δουλειά ουσιαστικά. Είστε όμως γενικά με τις τέχνες, με τα τέτοια θέματα, ναι, είστε. Ναι, το έτσι, βιντεάκια, ναι, για, ναι, μέρες στο οποίο θα πάμε, πρόμος, εκδηλώσεις, όλο αυτό. Η Μαρίνα είναι και φωτογράφος. Κάνουμε και φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσει που πάμε από μόνοι μας. Από μόνοι σας το αναλαμβάνετε όλο? Από μόνοι μας, για δικό μας κομμάτι. Τώρα καλά, ναι, κάλυψη φωτογραφικά εκδηλώσεων. Κάνουμε και αυτοπαραγωγές και αναλαμβάνουμε και άλλων εκδηλώσεις και συμμετέχουμε σε άλλων παραγωγές. Όλα τα κάνετε. Τα κάνετε όλα και συμφέρετε. Έτσι. Το μάγο να το ρωτήσω, τολμήσω να ρωτήσω. Στα δικά μου τα πλάνα, έτσι, μέσα στην ομάδα παραγωγές, ναι, είναι, ναι, πιο πολύ. Δηλαδή, έτσι, για την επόμενη εποχή που μπαίνει σιγά σιγά και το καλοκαίρι ξεκινάει προετοιμασίες για αυτά. Πιο πολύ σε παραγωγές, ας πούμε, εγώ θέλω να εστιάσω. Εγώ στην Αθήνα συνεργάζομαι και με ένα σχήμα έτσι αρκετά ενδιαφέρον, ας πούμε. Τους Μπανταλουσία, δεν ξέρω αν τους έχετε υπόψη, αν δεν τους έχετε, ακούστε τους, ας πούμε. Είναι πολύ. Πώς το είπες, Μπανταλουσία. Ωραία. Είναι 9 άτομα σχήμα και είναι έτσι ένα, ας πούμε. Είναι παραδοσιακά, αλλά με μια ενορχήστρωση πιο καινούργια, ένα πιο φρέσκο κλίμα. Προσπαθώ εγώ τώρα να
με κάποιες προτάσεις που πάνω στην Κρήτη, να δούμε και με τα παιδιά αν μπορέσουμε να κάνουμε άλλο ένα live. Να συνεργαστεί όλο αυτό. Γιατί είμαστε 10 άτομα σύνολο. Η παραγωγή είναι μεγάλη. Εκεί μένει η μαγεία, κατάλαβε. Έτσι. Πώς θα φτιάξουμε όλο αυτό, ναι. Οπότε παραγωγές γενικά και να είμαστε καλά, να προχωράμε. Να είμαστε καλά και τα καλύτερα έρχονται. Αυτό. Να προοδεύουμε συνολικά, ας πούμε. Υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας κάνατε την τιμή και τη χαρά να έρθετε. 4 Ιανουαρίου, καλή χρονιά σήμερα. Τι με κοιτάτε έτσι? Ευτυχισμένο το νέο έτος. Το νέο έτος 2018. Χρόνια πολύχρωμα. Χρόνια πολύχρωμα, με υγεία. Πάνω απ' όλα με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Σας ευχόμαστε όλοι το καλύτερο, πραγματικά, σε όλα αυτά που κάνετε. Γιατί κάνετε πάρα πολλά πράγματα, όπως μας είπατε. Και μπορεί να ξανασυναντηθούμε κάπου. Που με σένα θα με δεις. Είμαι και εγώ έτσι ψηλός λίγο. Με τους υπόλοιπους θα τα πούμε. Σε κάποιο δρόμο, σε κάποιο event. Ποτέ δεν ξέρεις. Σταμάτα, αλλά σίγουρα. Είμαστε πανταχού παρόντες. Ωραία. Να μας ψάχνετε να βλέπετε δηλώσεις. Όπου βλέπουμε τέτοια, ναι. Οτιδήποτε. Είμαστε πανταχού παρόντες. Πάντου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Πραγματικά. Περίμενα να κάνουμε αποφώνηση τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή χρονιά με υγεία, χαρά και αισιοδοξία σε όλους. Και μην ξεχνάτε, τα βάνη μας είναι μόνο ο ουρανός. Στις εκδρομές πηγαίναμε, επειδή ήμασταν και σε μια τίθαση ηλικία. Πηγαίναμε, παίρναμε παγωτά, ιστορίες, τρώγαμε, κάναμε, πεντάπαιζαμε μπάλα. Και μετά πηγαίναμε σε μαγαζιά με εφημερίδες και τέτοια και βλέπαμε. Τι βλέπατε? Ηλικία. Έκτη δημοτικού, σοβαρά. Όχι, δεν τα παίρναμε. Την έκτη δημοτικού σου δίναμε 5.000.